Όπως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, έτσι και τα Θεοφάνεια, με την παρουσία πιστών θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες στις εκκλησίες της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Αυτό έκανε γνωστό ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης, δηλώνοντας ότι θα εφαρμοστεί η απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος είναι ξεκάθαρη και οι κληρικοί και οι επίσκοποι παίρνουν από αυτήν εντολές. Για το λόγο αυτόν λοιπόν, στην Μητρόπολη μας θα τελεστεί το πρωί των Θεοφανίων Θεία Λειτουργία. Η απόφαση η οποία έχει δοθεί στον κόσμο λέει και τα άτομα, δηλαδή όπου η ναή είναι μικρή είναι 25 άτομα, όπου είναι μεγαλύτερη είναι 50 άτομα. Θα τηρήσουμε πολύ αυστηρά τα μέτρα. Όπως έγινε γνωστό, δεν συνενεί στα κυβερνητικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των ιερών ναών η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας και εμένει σε όσα συμφωνήθηκαν αρχικά με την πολιτεία. Πρέπει να υπακούμε στους νόμους. Και εφόσον είναι νόμος ο κράτος, όλοι πρέπει να υπακούμε στους νόμους. Κανένας δεν είναι πιο πάνω από τον νόμο. Άρα πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπακούσει η Εκκλησία σε αυτό? Σαφέστατα. Στο πλαίσιο αυτό δίνει την εντολή οι ιεροί ναοί να παραμείνουν ανοιχτοί για τη συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και τον αγιασμό των υδάτων εντός των ιερών ναών, όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί και αποτυπωθεί στην προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση. Αν σκεφτούμε όμως ότι και οι ιερείς, οι δεσποτάδες και οι ηγουμένες όλοι αρρωστήσανε, κάποιοι φύγαν και από τη ζωή, λογικό δεν θα είναι ότι πρέπει να προσέξουμε κάτι παραπάνω? Να μείνουν ανοιχτές. Πού θα πάει ο κόσμος να το προσευχηθεί για την πανδημία? Θεωρώ ότι... Υπάρχει όμως κίνδυνος, θεωρείται, διασποράς του ιού όταν συνοστεί? Ναι, υπάρχει. Άμα προσέχουμε και βάζουμε τη μάσκα μας, όμως ένα κεράκι δεν είναι κακό να πάμε να ανάψουμε. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε πριν τις γιορτές, προβλέπεται οι εκκλησίες να λειτουργήσουν με περιορισμένο αριθμό πιστών. Ένας πιστός ανά 15 τετραγωνικά μέτρα, με μέγιστο αριθμό 25 πιστών για τους ιερούς ναούς και μέγιστο αριθμό 50 ατόμων για μητροπολιτικούς ναούς. Δεν θα γίνει ρήψη του σταυρού στα ύδατα, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας οι πιστοί θα μπορούν να παίρνουν αγιασμό από τις εκκλησίες. Σε όλους τους ναούς θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, θα πάνε όλα καλά. Θα γίνει αρκετά πρωί η Θεία Λειτουργία για να μην έχουμε προβλήματα διάφορα και όποιος θέλει να κοινωνήσει όπως το επιτρέπουμε, άλλωστε και αυτό και η ατομική προσευχή ενώ και η πολιτεία και η εκκλησία, θα έχει τη δυνατότητα μέχρι και τις 10 η ώρα στην Αλεξανδρούπολη να πάει και να κοινωνήσει και όλη τη διάρκεια της ημέρας να προσέλθει στο ναό, να προσκυνήσει και να πάρει και να πιει αν έχει νηστέψει τον μεγάλο αγιασμό.